την πιο βαριά ποινή που έχει ποτέ επιβληθεί στην Ελλάδα για παράνομη εκτροφή ζώων και μία από τις πιο σπάνιες για κακοποίηση, επέβαλε το τριμελές πλημέλιο δικείο Χανίων σε κάτοικο του Αποκόρωνα Χανίων, ο οποίος καταδικάστηκε για τις πράξεις του σε ποινή φυλάκισης 6 ετών χωρίς αναστολή. Η απόφαση είναι χωρίς αναστολή, κάτι που συμβαίνει σπάνια στα χρονικά και ιδιαίτερα για περιπτώσεις ζώων. Είναι ζήτημα να έχουμε 2 ή 3 σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και για παράνομο εμπόριο δεν έχουμε απολύτως καμία, που σημαίνει ότι εάν δεν μπορέσει να εξαγοράσει τα 6 χρόνια της ποινής συν το πρόστιμο το οποίο την χρηματική ποινή πρόστιμο, ένα ποσό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιλάμε για 1.000 ευρώ, αν δεν μπορέσει να τα εξαγοράσει, θα μπει στην... θα φυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει σε καταπατημένο χωράφι εκτροφείο ζώων συντροφιάς, τα οποία ήταν ανεμβολίαστα και διαβιούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Δεμένα σε δέντρα με χοντρές αλυσίδες, άλλα μέσα σε βαρέλια, είχαν ελάχιστο νερό και πολλά νοσούσαν από ασθένειες. Πολλά από αυτά τα έκλεβε από σπίτια, τα πουλούσε. Κυρίως έκλεβε λαμπραντόρ και λυκόσκυλα, τα οποία τα πουλούσε σαν δήθεν δικά του. Στη συνέχεια τα έκλεβε από εκεί που τα πουλούσε και τα ξαναπουλούσε. Η δράση του παράνομου εκτροφέα ζώων ήταν γνωστή, με την αστυνομία πολλές φορές στο παρελθόν να φτάνει χωρίς αποτέλεσμα κοντά στη σύλληψή του. Αυτή τη φορά οι κατηγορίες μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες ήταν βαριές. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κακοποίηση 25 ζώων και για παράνομη εκτροφή και πώληση ζώων συντροφιάς, επιβάλλοντάς του εκτός από ποινή φυλάκισης και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Είναι ένα μεγάλο καμπανάκι για όλους αυτούς και είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι και στα Χανιά και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα εκτρέφουν παράνομα ζώα. Εννοείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίσης καμπανάκι για όλους αυτούς που κακοποιούν, γιατί είχε σε άθλιες συνθήκες τα ζώα του. Από τα 25 ζώα, το ένα πέθανε την επομένη της σύλληψης του εκτροφέα, αλλά κατέληξαν αργότερα λόγω προχωρημένων ασθενειών και χρόνιας κακουχίας, ενώ τα υπόλοιπα απομακρύνθηκαν με εισαγγελική εντολή και έχουν πλέον υιοθετηθεί.